Η κατάσταση στην περιοχή μας γίνεται καθημερινά όλο και πιο δύσκολη. Η αβεβαιότητα που υπάρχει στους εργαζόμενους μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει δοθεί μία επίσημη απάντηση στα ερωτήματα που έχουμε καταθέσει ένα εργατικό κέντρο από την πρώτη μέρα, αλλά και στι επερωτήσει που έχουν γίνει στη Βουλή από τι κοινοβουλευτικέ ομάδε του Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25, σε ό,τι έχει να αφορά τα δύο βασικά αιτήματά μα, μετά και από τι δεσμεύσει του ίδιου του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Δηλαδή, ε, αυτοί που δεν έχουν συμπληρώσει 50 ένσημα, αν θα μπουν στο επίδομα ανεργία και αν το επίδομα ανεργία θα είναι διάρκεια μέχρι την επόμενη σεζόν, όπω ε, κατά δήλωση έχει δεσμευτεί ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Έχουν γίνει ερωτήσει, επανειλημμένε επαφέ, δυστυχώ δεν έχουμε καμία απάντηση. Στην περιοχή μα, ο αριθμό των ανθρώπων που είναι ακάλυπτο σε αυτή, αυτή την περιοχή αγγίζει περίπου του 20.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που θα ζήσουμε τι επόμενε μέρε θα είναι τραγικό υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης πλέον. Δεν είναι ένα θέμα μιας αντιμετώπισης μιας κατάστασης προσωρινής, είναι θέμα επιβίωσης. Εάν άμεσα δεν δοθεί λύση και δεν ανακοινωθούν μέτρα στήριξης όλων των εποχιακά απασχολούμενων και μιλάμε για ένα σύνολο 39.000 στην περιοχή μας, θα έχουμε δραματικές καταστάσεις. Μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έρχονται στο εργατικό κέντρο και αγωνιούν για την επόμενη μέρα και αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα 50 ένσημα δεν μπορούν να καταθέσουν στην, ε, την ανεργία τους το, ε, την αίτησή τους για ανεργία στον ΟΑΕΤ διότι Υπάρχει και το εξή παράλογο. Ενώ εδώ και ένα μήνα έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ και τα 50 ένσημα, στον ΟΑΕ δεν έχει πάει καμία εγκύκλιο. Και έτσι αρνούνται οι υπάλληλοι να παραλάβουν και καλά κάνουν από τη στιγμή που δεν έχουν επίσημη εγκύκλιο από το, από το, Υπουργείο, από το Υπουργείο, επίσημη εγκύκλιο και δεν μπορούν να παραλάβουν το παραμικρό. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή και αυτή τη εγκύκλιο προ τον ΟΑΕ. Ελπίζουμε τώρα με την αλλαγή τη ηγεσία. Στην, στον ΟΑΕΔ με την ανάληψη τη κυρία Καραγιάννη, αλλά και με τη συνεργασία που έχουμε και τα προηγούμενα χρόνια και με τον κύριο Πουρνάρα από την Αρχάγκη. Να πιέσουμε όλοι μαζί ώστε να δοθεί άμεσα λύση. Εγώ θέλω να πω και να κάνω και μία έκκληση στου βουλευτέ του νομού, γιατί πλέον γνωρίζουν όλη την τραγική κατάσταση, να πιέσουν όλοι μαζί ώστε να δοθεί άμεσα λύση για το επίδομα ανεργία και την εξασφάλιση του πενιχρού αυτού εισοδήματο για όλου του εργαζομένου.